Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και Google Cast Ακρόνια. Καλώς ορίσατε, τι μου κάνετε, σε ένα ακόμη μέρος σειράς Zack & Friends. Ας παίξουμε Final Fantasy 14 A Realm Reborn μαζί με ένα ωραίο δωράκι που θα σας έχω προς το τέλος του βίντεο, αφού το δούμε το παιχνίδι. Λοιπόν, Final Fantasy 14 A Realm Reborn θα μπορούσε κάποιος να το αναφέρει σαν το sequel του Final Fantasy 14. Ένα MMO από τη Square Enix, το οποίο βρίσκεται στον κόσμο της Eorzea και φυσικά στον κόσμο του Final Fantasy. Το παιχνίδι είναι σε beta αυτή τη στιγμή. Για όσους από εσάς έχετε παίξει Final Fantasy, να πω το ευχάριστο γεγονός ότι οι χαρακτήρες σας θα έρθουν εδώ. Οπότε όσοι έχετε παίξει, έχετε αφήσει το παιχνίδι, οι χαρακτήρες μεταφέρονται στο καινούριο, στην καινούργια έκδοση του παιχνιδιού. Γιατί είμαστε στο A Realm Reborn, λοιπόν. Ενώ έγινε μια μεγάλη μάχη απέναντι στην αυτοκρατορία προς το τέλος του παιχνιδιού, ο Μπάχαμουτ βγήκε από τη φυλακή του και τα κατέστρεψε σχεδόν όλα. Καθώς λοιπόν ο Μπάχαμουτ τα κατέστρεφε όλα, τα Lesser Gods κόσμου αποφάσισαν να προστατεύσουν τους ήρωες, οι οποίοι μέχρι τότε είχαν μπει μπροστά ώστε να προστατεύσουν και εκείνοι με τον εαυτό τους τον κόσμο από τα clutches της αυτοκρατορίας, και είχαμε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί η συγκεκριμένη περιοχή, αλλά όλοι οι ήρωες να βρεθούν 5 χρόνια μετά με την μεταφορά που συνέβη για να προστατευτούν από τα Lesser Gods. Όσοι έχετε δει το cinematic του Final Fantasy 14, το ending cinematic, ένα εξαιρετικό βίντεο με ένα υπέροχο τραγούδι, μπορείτε να πάτε να το δείτε κιόλας, να δείτε πως ακριβώς τελείωσε. Τότε κλείσαν οι σερβερ με αυτό το cinematic και τώρα είμαστε στην beta περιμένοντας να αρχίσει το παιχνίδι. Να ανακοινώσω επίσης ότι έχω 10 ζεστά καυτά beta keys από την CD Media, η οποία μας έδωσε και το beta key για να κάνουμε το παιχνίδι. Οπότε προσέξτε, αυτά τα beta keys θα δοθούν με comment αυτή τη φορά. Δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι συγκεκριμένο, απλά γράψτε ότι θέλετε να μπείτε στο beta keys και οι 10 πρώτοι στα comments θα παραλάβουν το κλειδί στο inbox. Άμα θέλετε βέβαια να κάνετε και ένα like, ο Θείος Ζάγκνα θα το εκτιμούσε. Αν θέλετε να μου γράψετε το αγαπημένο σας Final Fantasy, αν κάποιοι από εσάς έχουν παίξει κάποιο Final Fantasy, θα το εκτιμήσει ο δεόντος. Είπαμε, οπότε οι 10 πρώτοι που θα αφήσουν comment, beta keys για πάρτι σας. Θα σας έρθει επιτόπου στο inbox, δηλαδή με το που ανεβαίνει το βίντεο ξεκινάει ο διαγωνισμός και τελειώνει μόλις σταματήσουν 10 comments. Αν κάποιος θέλει να αφήσει ένα comment και δεν θέλει beta key, ας γράψει ότι σε ευχαριστώ Θεέ Ζακ, να δεν θέλω beta key. Για να δούμε τώρα. Να ενημερώσω επίσης ότι το συγκεκριμένο MMO μπορεί να παιχτεί και με gamepad, οπότε όσοι έχετε gamepad μπορείτε να το συνδέσετε στο PC σας και να παίξετε. Αλλά φυσικά το συγκεκριμένο παιχνίδι θα κυκλοφορήσει και για PlayStation, οπότε όσοι έχετε PlayStation και το πάρετε, μπορείτε να παίζετε με το χειριστήριό σας. Για να δούμε λοιπόν μερικά πράγματα στο παιχνίδι. Αυτός είναι ο χαρακτήρας μου λοιπόν, Ζεκναφέιν Ντόρντεν. Επειδή βλέπετε το επώνυμο του θείου Ζαγκ, είναι higher στο race, κλάνε Highlander. Εδώ είναι τα γενέθλιά μας, το 14 Οκτώβρη μετατρέπεται σε 14 Πέμπτου, είναι ο αντίστοιχος μήνας εκεί. Έχουμε λοιπόν τον θεό μας, τον προστάτη μας είναι ο Χαλόνε. Είμαστε Lancer και βρισκόμαστε εκεί bon. Και για όσους πάρουν το παιχνίδι, είμαστε εδώ στον Midgar Storm. Οπότε όσοι κάνετε χαρακτήρα θα έρθετε, ελάτε στο Midgar Storm να είμαστε έτσι παρέα να παίζουμε. Να κάνουμε και κανένα παραπάνω βίντεο, έτσι κανένα dungeon να δείξουμε πως είναι όλα αυτά, αλλά θέλω παρέα για να τα κάνω. Οπότε πάμε να δούμε λίγο το character. Create a new character.
Λοιπόν, οι φυλές είναι 5. Είναι η Χάιουρ, η Έλεζεν, η Λάλαφελ, η Μικότε και τέλος η Ροέγκαντιν. Όπως βλέπετε, αυτές είναι οι θηλυκές εκδόσεις. Εδώ έχουμε τα environments για να βλέπουμε πως θα δείχνει ο χαρακτήρας με διάφορα environments από πίσω. Υπάρχει το unique, να κάνει διάφορα actions ενώ εμείς φτιάχνουμε το χαρακτήρα. Υπάρχει ο χαρακτήρας χωρίς ρούχα. Ορίστε. Koneko-chan. Έχει ουρά. Λοιπόν, ο Ζεκναφέιν είναι Χάιουρ. Τώρα, εντάξει, τα races, εντάξει, δεν θα έλεγα ότι παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο. Οι προς τον παρόν δεν παίζουν, αλλά εντάξει, είναι κυρίως για το roleplay. Οπότε, δεν θα κάνω, θα κάνω ένα θηλυκό Χάιουρ. Όχι, όχι, θα κάνω εδώ. Μια Μικότε. Και θα τις βάλουμε ρούχα. Δεν έχουμε τέτοια. Λοιπόν, υπάρχουν δύο κλάνς. Λοιπόν, υπάρχουν οι Seekers of the Sun. Κάθε, επίσης, κάθε race, να ενημερώσω ότι έχει δύο κλάσεις. Δύο κλάνς. Κάθε κλάν, όπως βλέπετε, έχει τα δικά της στατιστικά. Εδώ. Και εκεί πέρα από το μου, που είναι στο Dexterity. Ας πάρουμε Keeper of the Moon. Όπως βλέπετε, αλλάζουν και τα και πως δείχνει ο κάθε χαρακτήρας. Ορίστε, διαβάζει την ιστορία και προχωράμε. Okay. Θα είναι Keeper of the Moon. Λοιπόν, έχουμε ύψος. Τώρα αυτό το bust size. Ναι, είναι αυτό που νομίζετε. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχουμε skin color. Ας τα αφήσουμε έτσι. Ναι. Εδώ έχουμε τις ουρές. Πώς θα δείχνει η ουρά μας. Πόσο μακριά θα είναι η ουρά. Εδώ είναι τα μαλλιά. Ας βάλουμε αυτό εδώ το μαλλί. Εδώ το χρώμα είναι αυτό, έτσι λίγο κόκκινο. Το πρόσωπο της είναι μια χαρά. Εδώ το σαγόνι. Τα μάτια. Η ήριδα στα μάτια. Εδώ μπορούμε να βάλουμε να έχει δύο διαφορετικά μάτια. Βρε, σταματά να κουνήσει. Ένα μάτι κόκκινο. Έτσι. Έχουμε φρύδια, έχουμε μύτη, έχουμε τα πάντα. Έχουμε εδώ και τα φτάκια. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ. Όχι, μην τα βάλεις όλα. Βάλεις εδώ ένα. Face paint, μπουγιά στο πρόσωπο. Δεν νομίζω. Άγιε, ας την κούκλα είναι έτσι. Τέλος, υπάρχουν τα voice act, τα voice overs που μπορείς να ακούς. Κρατήσουμε αυτό και έχουμε έτοιμη τη χαρακτήρα μας. Save appearances στο slot 2. Νέκο! Σε περίπτωση δηλαδή που φτιάξετε ένα καινούριο χαρακτήρα και θέλετε να μοιάζει με τον προηγούμενο, πάτε blood. Λοιπόν, ποτέ να τις βάλουμε να έχει γενέθλια. Λοιπόν, τις βάλουμε να έχει γενέθλια. Γενάρης, Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης, Μάης, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Δεκέμβρης. Με 13 Δεκεμβρίου. Εδώ λοιπόν διαλέγουμε τη θεότητα. Μας δίνει και τα elemental attributes.
Λοιπόν, Zaym is the keeper of the sun. Ναι, επειδή όμως είμαστε clan of the moon, καλό δεν θα ήταν. Εδώ, Keeper of the Moon and Goddess of Love. Εδώ το κρατάμε. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο class. Θα γίνει Gladiator. Θα γίνει Pugilist. Είναι τα Izitsu. Marauder έχει το Axe. Lancer είναι που είναι ο Ζεκναφέιν. Archer. Gun Marcher λοιπόν. Conjurer, Αγία, Thaumaturgist, Heal. Λοιπόν, οκ. Okay. Την κρατάμε. Εδώ λοιπόν, εμάς θα διαλέξουμε σε ποιο server θα είμαστε. Θα μου λέει στους Japanese είμαι excellent. Στους Ευρωπαϊκούς είμαι. Άμε στον Kerber λοιπόν. Αρεθίσια Λορέμια. Όχι, Λορέτους. Αρεθίσια Λορέτους. Να την κούκλα μας. Εδώ είναι λοιπόν. Έτοιμη. Εντάξει. Λοιπόν, confident. Και τώρα έτσι ξεκινάει το παιχνίδι. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκινάει με όπως ξεκινάει κάθε ένα Final Fantasy, με ένα πολύ ωραίο cinematic και μετά μας οδηγεί στην κεντρική ιστορία που βρισκόμαστε μέσα σε ένα κάρτ και πηγαίνουμε στην πόλη. Σε αυτή την πόλη λοιπόν θα πάρουμε τα πρώτα μας quest. Λοιπόν, το μόνο αρνητικό είναι ότι κάποια cinematic δεν μπορείς να κάνεις skip. Δηλαδή, ας πούμε αυτό δεν μπορείς τώρα να το κάνεις skip, οπότε θα το δούμε. Δεν είναι spoiler, μην ανησυχείτε. Πολύ χαρούμενος χαρακτήρας. Here and feel. Να σας ενημερώσω επίσης ότι οι διάλογοι δεν έχουν μπει ακόμα, οπότε προφανώς για ευνόητους λόγους, οπότε δεν μπορούμε να ακούμε τις φωνές των συγκεκριμένων NPC. Και έτσι θα είμαστε στο μέλλον. Ίσως είναι το μόνο αρνητικό του παιχνιδιού που προφανώς θα το φτιάξουν. Εδώ λοιπόν είναι ένας NPC ο οποίος θα συζητάμε μαζί του, οπότε μισό λεπτό γιατί θέλω να πω κατευθείαν στην ιστορία.
Εδώ συναντάτε τα κούπο. Για όσους έχουν παίξει Final Fantasy θα ξέρουν, επειδή θα μας πάρει πολύ ώρα αυτό το αρχικό βιντεάκι. Δώστε μου μισό λεπτό για να πάμε κατευθείαν στο παιχνίδι. Τα Moogles και τα λέω κούπο, Χριστέ, ντροπή. Ταραμ! Από εκεί λοιπόν που ήμασταν στο story της γλυκιάς γατούλας, ερχόμαστε εδώ στον κανονικό Ζάγνα, γιατί εδώ θέλω να σας δείξω το quest hub και όλα, γιατί θα πάρει τουλάχιστον κανένα 20 λεπτό μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας, να γίνουν κάποια events, οπότε δεν θέλω να χάσουμε το χρόνο μας εκεί στο βίντεο. Λοιπόν, εντάξει, να μου κρατάτε κακία, εντάξει, ξέρω είναι κουκλίτσα ή άλλη, αλλά καταλάβετε με ρε παιδιά, το θέμα είναι να δείξουμε και κάποια πράγματα από το παιχνίδι, όχι μόνο cinematic και ωραία βίντεο. Ωραίο βίντεο. Ναι, εντάξει. Είπα κάτι κουλό, αλλά δεν πειράζει, είμαι εκτός φόρμας. Η ζέστη με βγάζει εκτός φόρμας. Λογικό είναι, γι' αυτό φοράω σορτζάκι. Αχ, καλό, ε. Okay. Λοιπόν, μπαίνουμε μέσα. Εδώ είμαστε, λοιπόν. Να το Σολάνσερ. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ. Εδώ είναι το κάστρο Γκριντάνια. Γκριντάνια, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτός είναι ο χάρτης, ο οποίος παρά είναι βολικός στο πώς να κάνουμε quest. Εδώ είναι τα Aethernet Shard. Είναι ένα δίκτυο το οποίο συνδέει όλη την πόλη. Οπότε ξέρετε, αν πηγαίνετε στην πόλη πάνω κάτω δεξιά αριστερά όλη την ώρα, κλικάρετε από το ένα Aethernet Shard στο άλλο. Έχουμε και εδώ το σπίτι και εγώ. Λοιπόν, μπούμε εδώ τώρα. Έχω κάτι quest να παραδώσω εδώ μέσα, να κάνω λάθος. Ναι. Έλα μέσα. Έλα εδώ. Άσκα. Bramwick Rope from Alaric. Πώς είναι Alaric. Κοιτάξτε το. Το UI θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο βελτιωμένο. Αλλά... το πήρα και αυτό. Και εδώ μιλάμε. Και πήρα και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, έτσι είναι το παιχνίδι αυτό. Κλασικό Final Fantasy. Επίσης να σας ενημερώσω ότι... εντάξει, δεν είναι spoiler αυτό που θα πω, αλλά έχει πολύ πλάκα. Όταν μπαίνετε σε combat, έχει διαφορετική μουσική. Δηλαδή, για όσους ξέρουν τα Final Fantasy, όταν μπαίναμε σε combat, είχε πάντα επικές μουσικές. Αυτό το πράγμα γίνεται και εδώ. Και ειδικά όταν πάρεις level, οπότε ακούγεται το γνωστό τα 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 τα. Πώς τα παρουσιάζω έτσι, πανάθεμα. Εδώ είναι λοιπόν, κάνουμε tuning. Για να μπορούμε να τηλεμεταφερόμαστε και εδώ. Είναι το leatherwork και το guild. Τα περισσότερα χωρίζονται σε guild αυτή τη στιγμή. Υπάρχει π.χ. το Lancer Guild που παίρνεις τα quest επειδή είσαι Lancer και όλα τα σχετικά. Υπάρχει το leatherworkers guild για τους leatherworker και όλα τα συναφή. Αν κάποιοι από εσάς έχουν παίξει το Last Remnant και αυτό το Square Enix, θα δείτε αρκετά κοινά στο playthrough. Και ντροπή μου. Λοιπόν, όποιος βρει πόσα είπα σε αυτό το βίντεο, δεν ξέρω. Δεν έχω κάτι να δώσω. Να κερδίσει αυτή τη στιγμή. Έχουμε εδώ λοιπόν τα item request. Βλέπεις εδώ. Βλέπετε εδώ. Τα βάζω τώρα. Τσακ, το τα δίνετε. Εντάξει, είμαι καταπληκτικός. Δώσε μου XP, δώσε μου kills, δώσε μου και Earth Shards. Αυτό είναι για crafting. Πήραμε 110 XP. Wow. Και συνεχίζουμε εδώ. Θα πάω από εδώ πάνω. Α, θα σας δείξω πως γίνεται η τηλεμεταφορά. Τσακ. Πούρτους. Εδώ αυτό υπάρχει για να βλέπουμε πόσο latency
τι στέλνουμε και τι παίρνουμε, τέλος πάντων όσο είναι έτσι είναι πολύ καλό. Εδώ βλέπουμε την ώρα δίπλα. Εντάξει, γενικά είναι ένα πολύ ευχάριστο παιχνίδι για όσο έχουν αγαπήσει φυσικά για τα Final Fantasy. Και μην με ρωτήσεις κανείς τι εζάγνα, γιατί τα Final Fantasy δεν έχουν την ίδια ιστορία. Πώς με ρώταγε ο Σάντομπερτ προχθές. Δεν του αρέσει το γεγονός ότι τα Final Fantasy έχουν φτάσει μέχρι το 14, ας πούμε, και αυτά που έχουν μόνο κοινά είναι τα Final Fantasy τα οποία, ας πούμε, το 12, το 13-2. Ορίστε. Τώρα θα μου πείτε, ρε Θεία Ζάκνα, δεν μας δείχνεις και λίγο ξύλο? Θα σας δείξω ξύλο, ρε παιδιά. Ευχαρίστως. Άτσι να πάρω τα quest από εδώ. Να πάρω τα quest γιατί... εντάξει. Πήγαμε. Α, κι άλλο Ethernet άλλο. Ακούστε να δείτε τι θα γίνει τώρα. Πρώτα θα κάνουμε το attuning εδώ. Και... βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, παιδιά, sorry κιόλας, δεν έχω πολλά skill, οπότε αυτά που θα σας δείξω... θα δούμε απλά λίγο πώς γίνεται το combat. Κάθονται τα παιδιά και συζητάνε. Και από... όχι, από εδώ δεν κάνω λάθος, μπαίνει μέσα στην πόλη. Α, επίσης υπάρχει όνομα και επώνυμο στο χαρακτήρα. Οπότε μπορείτε να τον, ονοματίσετε διαφορετικά από οποιονδήποτε άλλο. Είδα Χάρουνο Σάκουρα, είδα Ουζουμάκι Ναρούτο. Έχω δει πολλά πράγματα. Είδα... τι άλλο είδα, πολλά είδα. Α, Easy Money. Mega Man. Αυτό που μου αρέσει στα MMO είναι το τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας για να βάλει για όνομα. Οκ, φύγαμε. Πάμε λοιπόν, έχει κάτι Ladybugs εδώ, έχει κάτι Skewers. Για πάμε να τα δείρουμε. Όπως ακούσετε, άλλαξε ο ήχος. Εδώ τον τσάκισα το Skewers. Σκουίρες.
έχουμε κανένα. Way of the Lancer. The Forest Fungus. Το οποίο τα έχουν σκοτώσει. Για να δούμε. Γιατσες, συγγνώμη παιδιά, χίλια συγγνώμη. Θα σας πάρουμε το level εδώ για να σας δείξω αυτό που ήθελα. Και ακούστε. Λοιπόν, και αυτός είναι ο ηχός. Αυτά λοιπόν, για αρχή. Έχετε το λόγο μου ότι θα προσπαθήσω να ανέβω όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι ώστε να σας δείξω και άλλα πράγματα, να σας δείξω και κάποιο dungeon. Και όπως είπαμε, σας περιμένω όλους στον Midgar Storm. Όπου γλωσσεύω την μπέρδα μου σήμερα. Οπότε, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και κουκλικά στα κρόνια. Ο διαγωνισμός ξεκινάει από τώρα. Είπαμε, τα 10 πρώτα comments, τα 10 πρώτα comments παίρνουν beta key. Αν κάποιος δεν θέλει, γράφει Θεία Ζάγνα, αφήνω απλά αυτό το comment, γιατί είσαι φοβερός, τρομερός γλυκούλης και όλα τα σχετικά. Οπότε, ναι. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα και κουκλικά στα Κρόνια για τρίτη, τέταρτη φορά. Ευχαριστούμε και πάλι τη CD Media που μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε review το παιχνίδι. Preview μάλλον, για να μην δεν έχει κάποια σχέση με review, θα το κάνουμε στο μέλλον. Και για τα 10 beta keys που μας έδωσε να σας δώσουμε. Οπότε, τα λέμε στην Εορζέα. Γεια σας! Να κάνει και ο Ζάκη να δω.